Καλησπέρα, ονομάζομαι Πολύλα Μαυροειδή, αποφύτησα από το τμήμα Marketing και Επικοινωνίας το 2006. Τον επόμενο χρόνο πήγα στην Αγγλία και έκανα ένα μεταπτυχιακό πάνω σε ανάπτυξη και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού. Έπειτα από το μεταπτυχιακό αυτό εργάστηκα για 2 χρόνια στην Αγγλία και μάλιστα στο ίδιο το πανεπιστήμιο που έκανα το μεταπτυχιακό, στο τμήμα εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Ο ρόλος μου εκεί ήταν να βοηθάμε στην εκτέλεση όλων των προγραμμάτων, των εκπαιδευτικών. Προγραμματίζαμε εξ αρχής για έναν ολόκληρο χρόνο και ένα σημαντικό στοιχείο ήταν ότι οι συμμετέχοντες ερχόντουσαν, οι υπάλληλοι δηλαδή του Πανεπιστημίου, ερχόντουσαν εθελοντικά ουσιαστικά στα προγράμματα και δεν επέβαλε ποτέ κανένας προϊστάμενος στον υφιστάμενο ποιο πρόγραμμα να ακολουθήσει. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Τραυλός Δημήτρης και έχω αποφυτίσει από το τμήμα Marketing και Επικοινωνίας της ΑΣΟΕ το 2006. Εργάζομαι στην Intersport. Η Intersport είναι ο leader στην αγορά αθλητικών ειδών. Είναι ο μεγαλύτερος λιανέμπορος ουσιαστικά στον κόσμο. Εργάζομαι υπό την επίβλεψη και υπό την καθοδήγηση του εμπορικού διευθυντή στο εμπορικό τμήμα. Και ο τίτλος μου είναι Digital Marketing and Planning Supervisor. Ουσιαστικά έχω υπό την ευθύνη μου όλη την digital ψηφιακή δηλαδή επικοινωνία της Intersport, είτε λέγεται αυτό διαφήμιση σε κάποια websites, είτε λέγεται αυτό mobile internet, είτε λέγεται social media, οτιδήποτε έχει να κάνει άπτεται επί των νέων μέσων. Ονομάζομαι Αλεξάνδρα Τσουκάλη, αποφύτησα από το τμήμα Marketing και Επικοινωνίας το 2006. Εργάζομαι ως Marketing Manager στην εταιρεία Nespresso Ελλάς. Η Nespresso δραστηριοποιείται στην αγορά καφέ σε μερίδες και είναι μέλος του ομίλου Nestlé. Το πολυεθνικό περιβάλλον της εταιρείας σίγουρα μας δημιουργεί πάρα πολλές ευκαιρίες. Έχουμε δυνατότητα να κάνουμε πολλές ενέργειες μέσα στο χρόνο. Καμιά φορά ίσως να περιορίζει λίγο τη δημιουργικότητά μας. Σίγουρα όμως έχουμε ιδιαίτερη υποστήριξη από τα κεντρικά της εταιρείας, μιας και πρόκειται για ένα διεθνές brand. Ο ρόλος ο δικός μου στην Ελλάδα είναι σίγουρα η υποστήριξη του διαφημιστικού πλάνου όσον αφορά σε περιοδικά, τηλεόραση, digital media που είναι και της μόδας πλέον. Η υποστήριξη οποιοδήποτε event γίνεται στην Ελλάδα και απευθύνεται είτε σε καταναλωτές είτε σε ιδιαίτερα κοινά άτομα των καταστημάτων, ανθρώπους, των media κτλ. Ασχολούμαστε επίσης με τη δημιουργία ή την προσαρμογή οποιοδήποτε προωθητικού υλικού, είτε αυτό αφορά σε κάποια ενέργεια που προκύπτει ως ανάγκη της ελληνικής αγοράς, είτε ως προσαρμογή ενός υλικού που λαμβάνουμε από το εξωτερικό. Είμαι ο Δημήτρης Τσουκαλάς, είμαι απόφοιτος του τμήματος από το 2007 και εργάζομαι ως Media Sales Representative στην εταιρεία Instart. Στην ουσία, για να σας πω λίγα πράγματα για το επάγγελμά μου. Η εταιρεία που δουλεύω είναι ο μεγαλύτερο online δίκτυο ενημέρωσης στην Ελλάδα. Για το αντρικό κοινό είναι η εταιρεία που εκπροσωπεί τα site το Sport24 και το Kontra.gr στην Ελλάδα μαζί με άλλα 17 site. Και η δουλειά την οποία κάνω είναι να είμαι στο εμπορικό της τμήμα, στο Instart, και να είμαι υπεύθυνος για τη διαφήμιση όσον αφορά την απευθείας αγορά. Στην ουσία, σε καθημερινή βάση έρχομαι σε επαφή με μεγάλα brands και διαφημιζόμενους της ελληνικής αγοράς με σκοπό να στήσουμε μαζί, να διοργανώσουμε και να τρέξουμε μια online καμπάνια για τις εταιρείες και τα προϊόντα τους. Παρακολουθούμε συνέχεια τα στοιχεία της αγοράς για να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε σε σχέση με τον ανταγωνισμό, ώστε να φτάνουμε στην υλοποίηση όλων των ενεργειών που αναφέραμε. Σίγουρα κάθε ημέρα είναι ένας αγώνας για το αποτέλεσμα, περιλαμβάνει ένα δημιουργικό κομμάτι, αλλά ταυτόχρονα και πολλές διεκπαιρεωτικές εργασίες. Πρέπει πάντα να συντονίζουμε όλα τα τμήματα, να βρισκόμαστε στην αγορά, να παρακολουθούμε την κάθε λεπτομέρεια. Η καθημερινότητα της δουλειάς μου περιλαμβάνει επικοινωνία, πάρα πολύ επικοινωνία με τους διαφημιζόμενους και με ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να πείσεις να σε εμπιστευτούν και να διαφημιστούν μέσα από το δικό σου το δίκτυο, μέσα από τα δικά τους τα brands.
Είναι το πολύ θετικό ότι σε καθημερινή βάση μιλάς με ανθρώπους, συζητάς μαζί τους, προσπαθείς να τους κάνεις, προσπαθείς να τους ακούσεις, να μάθεις ποιες είναι οι ανάγκες τους. Το dress code είναι casual καθαρά, φόρμα, αθλητικό και όλοι, γιατί είχα την τύχη να δουλέψω και σε μια πολυεθνική αγγλοσαξονικού τύπου, όλοι οι συνάδελφοί μου έχουμε αυτό το team spirit που νομίζω ότι μας δίνει και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Κάνουμε πολλές συναντήσεις, έχουμε μια διαδικασία brainstorming, λέμε τις απόψεις μας, ανταλλάσσουμε απόψεις και έτσι βγαίνει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα θετικό, η ομάδα βρίσκει συνέχεια νέα στοιχεία παρακίνησης. Ποτέ δεν θα βαρεθείς στο επάγγελμα αυτό, κάθε μέρα φέρνει νέες προκλήσεις και συνεχώς βρίσκουμε στον δρόμο μας στοιχεία που αποτελούν αφορμή για μάθηση και περαιτέρω εξέλιξη. Είμαι από τους τυχερούς που έχω καταφέρει τα χόμπι μου και τα ενδιαφέροντά μου να τα μετουσιώσω και να τα μετατρέψω σε επάγγελμα, σε βιοποριστικό επάγγελμα. Τα αρνητικά του δικού μου επαγγέλματος είναι ότι, φαντάζομαι ισχύει και για πολλούς απόφυτους, είναι ότι εργαζόμαστε πολλές ώρες. Δεν λείπουν οι προστριβές, δεν λείπει το μπρος πίσω, το οποίο είναι πολύ κουραστικό, δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ψη, δηλαδή πριν το ωμέγα ας πούμε, και εκεί που είναι να τελειώσουμε την καμπάνια ή το οποιοδήποτε έργο που έχουμε λάβει να φέρουμε εις πέρας, ανατρέπονται όλα και ξαφνικά πρέπει να πας πίσω και αυτό είναι αρκετά συχνό φαινόμενο. Μέσα από αυτή τη δουλειά τολμώ να πω ότι εξελίσσεσαι ως άνθρωπος, καθώς καλείσαι να έρθεις σε επαφή με πολύ διαφορετικούς ανθρώπους, ιδιαίτερες προσωπικότητες καμιά φορά, ανακαλύπτοντας έτσι στοιχεία για τον εαυτό σου και τρόπους τους οποίους θα πρέπει να εφαρμόζεις, συμπεριφορές που πρέπει να ακολουθείς για να φτάσεις πιο σωστά και πιο γρήγορα στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Σίγουρα υπάρχουν και αρνητικά. Είναι ίσως λίγο κλισέ, αλλά είναι η πραγματικότητα ότι το επάγγελμά μας απαιτεί εξοντωτικά ωράρια. Αφιερώνουμε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας μας στο γραφείο. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που κάνουμε μας αρέσει, το αγαπάμε και θέλουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Δεν είναι τα ωράρια σαφέστατα που έχει ένας δημόσιος υπάλληλος, όσοι έχετε στο μυαλό σας αυτό, ή ένας δάσκαλος. Είναι μια δουλειά η οποία απαιτεί αρκετές ώρες δουλειάς και αρκετές ώρες αφοσίωσης πάνω σε αυτό που κάνεις. Για όσους το θεωρούν αρνητικό αυτό πάντα, γιατί για τους περισσότερους μας η συγκεκριμένη δουλειά μας δίνει χαρά, έχουμε ένα έξτρα κίνητρο να κάτσουμε παραπάνω ώρες και πάντα με στόχο την αφοσίωση πάνω στον πελάτη, πάνω σε αυτά που κάνει, αλλά και γενικότερα την δική μας ανταμοιβή μας αμείβει να ξέρουμε ότι δουλεύουμε και όλο αυτό επιβραβεύεται και από τη δικιά μας εταιρεία αλλά και από τους υπόλοιπους διαφημιζόμενους και τους συνεργάτες με τους οποίους δουλεύει σε καθημερινή βάση. Κάποια σημαντικά στοιχεία της προσωπικότητας που πρέπει να διαθέτει ένας επαγγελματίας στο χώρο αυτό είναι συνέπεια, ειλικρίνεια και πάνω απ' όλα προσαρμοστικότητα, όχι μόνο στα νέα δεδομένα και τις τάσεις, αλλά και στους ανθρώπους. Για τη δική μου θέση και για το δικό μου υποκλάδο απασχόλησης, νομίζω ότι πρέπει να έχεις κάποια πολύ βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία είτε τάχεις είτε δεν τάχεις. Δηλαδή νομίζω ότι δεν είναι όλοι φτιαγμένοι για τέτοιου είδους εργασία. Θα πρέπει να είσαι σίγουρα επικοινωνιακός, θα πρέπει να έχεις την τεχνολογία στο αίμα σου, να σου αρέσουν οι αριθμοί, να είσαι αναλυτική σκέψη και να μπορείς να είσαι προσαρμοστικός και να συνδυάζεσαι και να συνδυάζεις τις εργασίες των συναδέλφων σου με την δική σου. Στο επαγγέλμά μας είναι πολύ σημαντικό, το σημαντικότερο θα έλεγα, να έχουμε όρεξη για δουλειά, επιμονή, υπομονή και ανήσυχο πνεύμα. Δεν εφησυχάζουμε ποτέ, οι ανάγκες συνεχώς αλλάζουν, τα δεδομένα μεταβάλλονται, οπότε πρέπει να είμαστε πάντα γρήγοροι στις αντιδράσεις μας, αλλά ταυτόχρονα και μεθοδικοί στη δουλειά μας.
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που μου έχει προσφέρει, πιστεύω, το τμήμα είναι το θεωρητικό υπόβαθρο και το επιστημονικό υπόβαθρο για να υποστηρίξω τα όσα πράγματα κάνω στη δουλειά μου καθημερινά. Προσωπικά, εγώ πιστεύω ότι το νούμερο ένα asset το οποίο μου έδωσε η ΑΣΟΕ είναι η αξία του ίδιου του πτυχίου της και ειδικά του τμήματος. Η ΑΣΟΕ και ιδίως το τμήμα marketing και επικοινωνίας είναι από τις top δεξαμενές διοχέτευσης της αγοράς. Μια συμβουλή που θα έδινα σε κάθε απόφυτο της ΑΣΟΕ και όλων των σχολών είναι να μπουν στο χώρο εργασίας αρχικά, να δουν τι πραγματικά τους ελκύει, γιατί εγώ άλλαξα κατεύθυνση κατά έναν τρόπο, γιατί η πρώτη σχολή είχα τελειώσει τουριστικά. Και από εκεί και πέρα μπήκα στην ΑΣΟΕ στο marketing και μετά στην εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Φυσικά όλα αυτά με βοήθησαν σε αυτό που είμαι τώρα, αλλά η εργασιακή εμπειρία με βοήθησε στο να επικεντρωθώ και να στοχεύσω σε αυτό που πραγματικά ήθελα και αυτό που πραγματικά τώρα μου αρέσει και θα συνεχίσω να ακολουθώ. Η δεύτερη συμβουλή είναι μέσα από την προσωπική μου εμπειρία, γιατί με βοήθησε πάρα πολύ στην καριέρα μου, να βγείτε όσο το δυνατόν νωρίτερα στην αγορά εργασίας ή δυνατόν και παράλληλα με τις σπουδές σας, γιατί αν συνδυάσετε τη θεωρία που παίρνουμε σαν έδρανα με την πράξη που ισχύει στην αγορά, τότε νομίζω ότι αποκομίζεις τα μέγιστα ωφέλη από το πρόγραμμα σπουδών. Παρ' όλα αυτά θα έλεγα να μην βιαστείτε να κάνετε τη λάθος επιλογή, γιατί καμιά φορά αν ξεκινήσουμε από κάτι που δεν μας αρέσει κινδυνεύουμε να εγκλωβιστούμε. Άρα βγείτε στην αγορά εργασίας κάνοντας τις σωστές επιλογές.